Θα ήθελα, ξεκινώντας τη συζήτησή μας, να μας κάνεις μια περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία και γενικά στο χώρο της δημόσιας υγείας σήμερα, στην εποχή των μνημονίων και των πολύ μεγάλων κρατικών περικοπών. Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα σε όλους τους τομείς της δημόσιας υγείας έχει να κάνει με το βασικό στοιχείο της μνημονιακής πολιτικής, που είναι ο περιορισμός των δημόσιων δαπανών για όλες τις κοινωνικές παροχές, αλλά δυστυχώς πρώτα απ' όλα για την υγεία. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια τραγική κατάσταση όλους τους τομείς της υγείας και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε και φαινόμενα ανθρωπιστικής κρίσης. Εξηγούμε. Στα νοσοκομεία υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού και υγειονομικού αλλά και του υπόλοιπου προσωπικού. Τα νοσοκομεία λοιπόν δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών. Μπορείς να μου πεις κάποιο νούμερο ίσως για να μας δώσεις μια εικόνα από ελλείψεις? Αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι λείπουν τουλάχιστον 2.000 γιατροί και τουλάχιστον 5.000 νοσηλευτικό προσωπικό. Τι λέει, φίλε. Και τόσο καταλαβαίνετε πολύ... ότι εδώ το πράγμα είναι τρομερό. Έτσι, διότι, τρομακτικό είναι. Έχουμε περιπτώσεις που σε νοσοκομεία, σε κλινικές αυξημένης φροντίδας, υπάρχει μία νοσηλεύτρια ή ένας νοσηλευτής αναβάρδια για 30 ή 40 άτομα. Συγκλονιστικό είναι αυτό που μου λες. Είναι συγκλονιστικό, είναι τραγικό και είναι και εξαιρετικά επικίνδυνο. Μάλιστα. Στα νοσοκομεία λοιπόν έχουμε έλλειψη προσωπικού. Αλλά δεν έχουμε μόνο έλλειψη προσωπικού. Έχουμε και την κατάρρευση των προμηθειών των νοσοκομείων. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι γεγονός που όποιος μας ακούει θα το πιθανόν δυστυχώς να το έχει ζήσει. Αναγκάζονται συγγενείς ασθενών να πηγαίνουν στο απέναντι φαρμακείο ή στην απέναντι αποθήκη υγειονομικού υλικού για να πάρουν μπαμπάκια, να πάρουν σύριγγες. Πριν από ένα μήνα η μητέρα μου χτύπησε, περίπου 90 χρονών, και αναγκάστηκα στο ΙΚΑ να πηγαίνω κάθε μέρα και να παίρνω γάζες, γιατί είχε τεράστια έλλειψη στο ΙΚΑ της περιοχής μου. Μια επιβεβαίωση δυστυχώς αυτού του. Αυτό που λες ακριβώς, και μάλιστα επέρεται η κυβέρνηση ότι έχει περικόψει τις δαπάνες, τις σπατάλες. Μόνο που δεν λέει ότι τις έχει μετακυλήσει στους ασθενείς. Η κυβέρνηση ασφαλώς έχει σαν στόχο να περικόψει τις δαπάνες. Αυτό σωστά. Αλλά αυτό θα το κάνει με δύο τρόπους. Καταστρέφοντας τις υποδομές του δημόσιου συστήματος και βάζοντας τους αρρώστους και τους συγγενείς τους την ώρα της ανάγκης να πληρώνουν από την τσέπη τους. Μετακύλησε το κόστος στους ασθενείς. Αυτό είναι σαφές. Αυτό σημαίνει και εφαρμοσμένη πολιτική και νεοφιλελεύθερη αλλά και μνημονιακή. Αυτό λοιπόν συμβαίνει στα νοσοκομεία. Όμως αυτό συμβαίνει όταν βρεις την πόρτα ανοιχτή για να μπεις στο νοσοκομείο. Εδώ έχουμε το τραγικό φαινόμενο ότι τα 30% του ελληνικού πληθυσμού δεν μπορεί να μπει στο νοσοκομείο γιατί δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη. Είτε γιατί είναι άνεργοι, είτε γιατί είναι αυτοαπασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν μπορούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές και έτσι μένουν ακάλυπτοι. Είναι το 30% του ελληνικού πληθυσμού. Αυτοί με τα μνημονιακά μέτρα και τις απαγορεύσεις που έχουν, δηλαδή με την έλλειψη δυνατότητας δωρεάν εισόδου στο νοσοκομείο όταν είσαι άρρωστος, δεν μπορούν να μπουν στο νοσοκομείο. Φοβάμαι ότι μπορεί να φτάσουμε σε περιπτώσεις όπως αυτές που βλέπουμε στις ταινίες στην Αμερική, που βλέπουμε αρρώστους να πεθαίνουν έξω από το νοσοκομείο, έξω από την πόρτα, γιατί δεν μπορούν και δεν έχουν τη δυνατότητα να μπουν. Δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία όμως. Είναι η τρομερή κατάσταση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ο κόσμος που ακούει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δυστυχώς ή ευτυχώς, το μόνο πράγμα που σκέφτεται τώρα είναι ΟΠΗ. Αυτό το τεράστιο υπερταμείο που έγινε μόνο για μνημονιακούς λόγους, ενώθηκαν όλα τα ταμεία που υπήρχαν οι τομείς υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών, ένα ταμείο υποχρηματοδοτούμενο, στο μισό δηλαδή από ό,τι χρηματοδοτείται το ΙΚΑ προμνημονιακά, το οποίο έχει 9 εκατομμύρια ασφαλισμένους και ανασφάλιστους και δεν μπορεί να καλύψει ούτε τα φαρμακά τους, ούτε τις εξετάσεις τους, ούτε τις αμοιβές των γιατρών που δουλεύουν για αυτό το σύστημα. Άρα η κατάσταση είναι τραγική και πάλι οδηγούνται τα πράγματα, εκτός από την ταλαιπωρία των αρρώστων, και στο να βάζουν λεφτά από την τσέπη τους την ώρα που έχουν ανάγκη. Και ξέρεις, Άγγελε, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να είσαι άρρωστος, να ψάχνεις να βρεις τι έχει κάνει η πολιτεία για σένα που πληρώνεις τους φόρους σου, που ζεις και δουλεύεις τόσα χρόνια, και εκείνη τη στιγμή που έχεις ανάγκη να μην έχεις δικαίωμα στη δωρεάν ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Και ξέρω ότι και που λειτουργούν και τα εξωτερικά ιατρία πια, γιατί χρειάζεται εισιτήριο. Τα εξωτερικά ιατρία τα έχουν κάνει με εισιτήριο και έχουν μάλιστα κάνει και το κόλπο των απογευματινών ιδιωτικών, τα λέμε εμείς, εξωτερικών ιατρίων. Γιατί τα λέτε ιδιωτικά? Διότι πληρώνονται
πληρώνατε το νοσοκομείο ποσό ίσα με μια ακριβή επίσκεψη σε ιδιώτη. Από 50 έως 100 ευρώ ανάλογα με το βαθμό που έχει ο γιατρός που σε βλέπει. Αυτό καταργεί φυσικά κάθε έννοια δημόσιας υγείας. Και κάθε έννοια ισότητας. Και κάθε έννοια. Αυτός που έχει λεφτά θα πάει το απόγευμα να πληρώσει, αυτός που δεν έχει θα πάει να περιμένει μήνες στα πρωινά εξωτερικά ιατρία. Άρα, πρωτοβάθμια υποκατάρρευση, νοσοκομεία υποκατάρρευση, αλλά υπάρχουν και ειδικές κατηγορίες που είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ψυχική υγεία. Mm-hmm. Υποτίθεται ότι έχει γίνει μια προσπάθεια από ασυλοποίησης, δηλαδή να κλείσουν τα ψυχιατρικά νοσοκομεία που χρησιμοποιούνταν σαν άσυλο. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ άσχημο, αλλά να υπάρξουν δομές εξωτερικής νοσηλείας, περίθαλψης και υποδοχής του κόσμου. Τα νοσοκομεία κλείσανε, οι μονάδες όμως υποδομής και υποδοχής έξω κλείνουν και αυτές από την υπαχρηματοδότηση, διότι αυτές ξεκινήσαν σαν δομές χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αναλάβει την υποχρέωση να χρηματοδοτεί για 5 ή 10 χρόνια. Mm-hmm. Σταμάτησε τη χρηματοδότηση η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν συνεχίζει τη χρηματοδότηση το ελληνικό δημόσιο και θα έχουμε σε λίγο φαινόμενα ανθρώπων ψυχιατρικά ασθενών να πεθαίνουν στα παγκάκια, γιατί ξέρετε ότι έχουν και ειδικό πρόβλημα αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι. Μια και αναφέρθηκε σε ειδικά προβλήματα κιόλας, επειδή η Ελλάδα αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα ρατσισμού. Έχουμε ακούσει αντιχειριστικές περιπτώσεις διευθυντών δημόσιων νοσοκομείων να λένε στους γιατρούς να μην περιθάπτουν μετανάστες οι οποίοι δεν έχουν χαρτιά, ενώ είναι άρρωστοι. Τι συμβαίνει με αυτή την περίπτωση? Το πρόβλημα είναι το εξής εδώ. Είναι της πολιτείας η εντολή να μην περιθάλπονται οι μετανάστες χωρίς χαρτιά. Ευτυχώς οι γιατροί που εκπροσωπούνται από την Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας έχουν βγάλει ανακοίνωση που λένε στα μέλη τους να μην τηρούν τις εντολές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. Ευτυχώς. Και να το βλέπουν τον κόσμο. Ευτυχώς, γιατί αυτό είναι ένα πάθρωπο. Και ευτυχώς τα παραδείγματα, Άγγελε, είναι καλά. Είναι δηλαδή καλά. Δεν έχουμε παραδείγματα που αφήσανε. Γιατί οι γιατροί ίσα το κάνουν και με ρίσκο. Μπορεί να σπάνε και στο πειθαρχικό. Αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό όταν εδώ κρίνεται μια ανθρώπινη ζωή. Δεν το τηρούν λοιπόν οι γιατροί. Μπορεί μερικοί συντηρητικοί, ας πούμε έτσι, συνάδελφοι, διευθυντές. Δεν έχω πολλά παραδείγματα, δεν έχω κανένα μάλλον, αλλά μπορεί να έχει γίνει και κάποιον, να λένε στους από κάτω ότι μην το κάνετε. Αλλά η τακτική αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία είναι ότι δέχονται οι συνάδελφοι όλους, ανεξάρτητα αν έχουν ασφάλιση ή αν δεν έχουν, παρά τα γραφειοκρατικά εμπόδια που βάζει η διοίκηση. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Αυτό πραγματικά αισιόδοξο. Είναι αισιόδοξο. Ναι. Η κυβέρνηση βέβαια δεν θεωρεί όλα αυτά που είπε ως πρόβλημα, τις περικοπές, ότι οι άνθρωποι υποφέρουν ενδεχομένως και να πεθαίνουν. Θεωρεί ως το βασικό πρόβλημα της υγείας τη διαφθορά. Και γι' αυτό υπερπροβάλλει, και τα κανάλια το κάνουν, περιπτώσεις διαφθοράς. Δηλαδή υπερσυνταγογράφηση. Μπράβο, βγήκε στην ελληνική λέξη. Φακελάκια, όλη αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελα λοιπόν αρχικά να σε ρωτήσω, ποια είναι η πραγματική έκταση της διαφθοράς, ποια είναι η αιτία της και ποια είναι η ευθύνη του ιατρικού προσωπικού, κατά κύριο λόγο των γιατρών. Ανοίγεις μια μεγάλη κουβέντα στην οποία με μεγάλη ευχαρίστηση θα τη συζητήσω μαζί σου. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι τα υπαρκτά φαινόμενα διαφθοράς, κακοδιαχείρισης στον τομέα της υγείας ήταν το κύριο άλοθη εδώ και 3 χρόνια περίπου που ξεκίνησε αυτή η μεγάλη πολιτική επιχείρηση διάλυσης των δημόσιων δομών υγείας. Δηλαδή ο κύριος Λοβέρδος, όταν ξεκίνησε την καταστροφή του δημόσιου συστήματος, μας έλεγε ότι μα βεβαίως δεν πρέπει να γίνει εξορθολογισμός των δαπανών για την υγεία. Εξορθολογισμό βέβαια αυτή δεν εννοούν να παταχθεί η διαφθορά, η κακοδιαχείριση στα νοσοκομεία, που θα σας πω με ποιες αιτίες είναι κύρια πίσω από αυτήν. Αλλά είναι η κάθετη περικοπή των δημόσιων δαπανών για την υγεία. Υπάρχει διαφθορά στον τομέα της υγείας? Υπάρχει κακοδιαχείριση? Βεβαίως ναι. Βεβαίως υπάρχει. Είναι σε ένα βαθμό και σε ποιο βαθμό υπεύθυνο το ιατρικό σώμα? Είναι και το ιατρικό σώμα. Θα πω όμως σε ποιο βαθμό είναι. Καταρχάς δεν πρέπει να κάνουμε γενικεύσεις. Κατά τη δική μου εκτίμηση, η πλειοψηφία των λειτουργών της υγείας ασκεί με σωστό τρόπο τα καθήκοντά τους. Όμως υπάρχουν τα εξής φαινόμενα. Πρώτον, η υγεία μεταβάλλεται στην Ελλάδα συνέχεια σε εμπόρευμα. Εμπόρευμα σημαίνει ότι κινούνται δισεκατομμύρια στον τομέα της υγείας. Αυτά τα δισεκατομμύρια και αυτές οι εταιρείες οι οποίες τα διακινούν και έχουν συμφέροντα θέλουν. Ποιος είναι αυτός που θα διακινήσει τα προϊόντα τους? Ο γιατρός. Και ίσως και άλλοι λειτουργοί της υγείας. Θέλουν λοιπόν να έχουν μια τέτοια σχέση μαζί του ώστε
να τον κάνουν να γράφει ή να διαθέτει τα δικά τους προϊόντα. Ξέρετε ότι στους πολιτικούς των κυβερνώντων κομμάτων και σε άλλους παράγοντες της δημόσιας ζωής είναι γνωστή η λέξη μίζα, δισεκατομμυρίων. Οι μεγάλες εταιρείες λοιπόν και αυτό το κύκλωμα και η περιραίωση ατμόσφαιρα στην υγεία έχουν κάνει και γιατρούς να αποδέχονται να χρηματοδοτούνται εμέσως για να προωθούν τα προϊόντα συγκεκριμένων εταιριών. Βέβαια, εδώ υπάρχουν πολλά προβλήματα. Υπάρχει το φακελάκι. Σας είπα το πρώτο κομμάτι της διαφοράς, γιατί θεωρώ ότι εκεί είναι το μεγάλο κομμάτι, αυτή η χρηματοδότηση, ας πούμε, των λειτουργών της υγείας. Υπάρχει βέβαια και το φακελάκι, το οποίο έχει να κάνει άμεση συναλλαγή του γιατρού με τον άρρωστο, που οφείλεται στο ότι υπολειτουργούν οι υπηρεσίες υγείας και για να μπορέσει να πάει ο άρρωστος να βρει μια θέση όπως του αξίζει ή μια μονάδα νοσηλείας, πρέπει να πληρώσει. Αυτό είναι τελείως απαράδεκτο. Και τα συνδικαλιστικά όργανα των γιατρών και η Ένωση των Νοσοκομειακών Γιατρών το χτυπούν ακόμα και με αφίσες μέσα στο νοσοκομεία, ακόμα και με δημόσια καλέσματα να τιμωρούνται αυστηρά αυτές οι περιπτώσεις. Όμως το φαινόμενο εξακολουθεί να υπάρχει. Και σας το λέω, Άγγελε, προσωπικά, φοβάμαι ότι αν συνεχιστεί η εξαθλίωση των λειτουργών της υγείας, αν συνεχίσουν οι μισθοί τους να πέφτουν, αν το περιβάλλον στο οποίο δουλεύουν εξακολουθήσει να υποβαθμίζεται συνεχώς, θα φτάσουμε σε κάποιο σημείο που στα νοσοκομεία θα μένουν μόνο αυτοί που αισθάνονται, θυμηθείτε την παλιά λέξη, τις τοχανοφύτες, δηλαδή αυτοί που δουλεύουν μόνο για το κοινωνικό καλό, αδιαφορώντας για το αν παίρνουν καν λεφτά ή αν πληρώνονται για αυτό που κάνουν, και κάποιοι άλλοι που θα χρησιμοποιούν το δημόσιο νοσοκομείο και τις δημόσιες δομές υγείας για να παίρνουν λεφτά οι ίδιοι. Άρα, ως σύλλογος ιατρικός, πώς αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα είμαστε φύγεις. Με δηλώσεις, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αλλά και η Ένωση των Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας καταδικάζει συνεχώς το φαινόμενο και καλεί να σταματήσει. Όμως εδώ, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, χρειάζεται να γίνει ένα μέτωπο κατά της διαφθοράς στην υγεία και από τους λειτουργούς της υγείας, αλλά και από τους εργαζόμενους, από τους ασθενείς, αυτούς που έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες υγείας. Δηλαδή πρέπει να θεωρηθεί, κατά τη γνώμη μου, σαν ένα ιδιώνυμο κοινωνικό έγκλημα ο χρηματισμός, το φακελάκι, η διαφθορά στον χώρο της υγείας. Γιατί ασκείται σε ένα πολύ ευαίσθητο τομέα και ασκείται με εκβιασμό πάνω στο ό,τι πιο πολύτιμο έχει ένας άνθρωπος, την υγεία του και τη ζωή του. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει κάνει κεντρικό του ζήτημα την υποχρεωτική αναγραφή της δραστικής ουσίας. Μάλιστα, σε ανακοίνωση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου διαβάζω τα εξής. Ανοίγω εισαγωγικά, δηλαδή είναι δική σας ανακοίνωση του Συλλόγου σας, εν πάση περιπτώσει. Η τροϊκανής έπνευσης, υποχρεωτική αναγραφή της δραστικής ουσίας από τους γιατρούς, ανατρέπει πλήρως τους κανόνες ασφάλειας στην παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Κλείνω τα εισαγωγικά. Θέλω με απλά λόγια να μου πεις περί τίνος πρόκειται, ποια είναι η αιτία αυτής της υποχρεωτικής αναγραφής της δραστικής ουσίας και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της. Να, άλλο ένα μεγάλο θέμα που έχει να κάνει και με τη διαφθορά. Το είχαν κάνει κεντρικό μάλιστα τα ΜΜΕ μέσω, και από κυβερνητική φυσικά εντολή, ότι και καλά χτυπάει τη διαφθορά. Τι ισχυρίζονται. Ευθυνένει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τι ισχυρίζονται, ότι η φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ ψηλή, έπρεπε και πρέπει να πέσει πάρα πολύ. Και για να πέσει, το βασικό που πρέπει να γίνει είναι να σπάσει ο ομφάλιος λόρος ανάμεσα στους γιατρούς και στις φαρμακευτικές εταιρείες. Αυτό είναι μια μικρή όψη της αλήθειας. Είναι ένα κομμάτι της αλήθειας, πράγματι. Όμως, για να δούμε τα πράγματα από την αρχή. Ποιο είναι το πρόβλημα της υπέρμετρης φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα? Το πρόβλημα είναι η τιμολόγηση των φαρμάκων. Δηλαδή, πόσο κάνουν τα φάρμακα. Ποιος δίνει την τιμολόγηση? Το κράτος. Αδιαφανείς υπηρεσίες, με αδιαφανείς συμφωνίες, και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα πολύ μεγάλης διαφθοράς στον τομέα αυτό. Δηλαδή, έχουμε την περίπτωση στην Ελλάδα φάρμακα από αυτά που λέμε γενώσιμα, αντίγραφα, δηλαδή που δεν είναι πρωτότυπα, που έχουν χάσει την πατέντα πια, αντί να τιμολογούνται στο 30% ή στο 40% του πρωτότυπου όπως θα έπρεπε, να εξακολουθούν να τιμολογούνται στο 60, στο 70 και στο 80. Καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για κατασπατάληση δισεκατομμυρίων, τα οποία κάποιοι
τα καρπούνται. Άρα το ένα ζήτημα είναι η τιμολόγηση. Το πρώτο ζήτημα λοιπόν είναι η τιμολόγηση. Το πρώτο ζήτημα είναι η τιμολόγηση. Γιατί εδώ μιλάμε για τα πολλά δισεκατομμύρια. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι χρειάζεται μια πολιτική πειθούς των Ελλήνων γιατρών, ώστε να προτιμήσουν, πραγματικά εδώ χρειάζεται πολιτική σε αυτό, τα γενώσιμα φάρμακα τα οποία παράγονται στην Ελλάδα ή και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά παράγονται πολλά στην Ελλάδα, να τα προτιμήσουν αυτά σε σωστές χαμηλές τιμές. Α, παράγονται πολλά στην Ελλάδα, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Παράγονται πολλά στην Ελλάδα. Ναι. Παράγονται πολλά στην Ελλάδα. Δηλαδή η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει τη δυνατότητα να καλύψει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των αναγκών του ελληνικού πληθυσμού. Μάλιστα. Σε καλής ποιότητας γενώσιμα φάρμακα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εδώ βέβαια μπαίνει το θέμα. Ότι πρώτον πρέπει να επιβληθεί η σωστή τιμολόγηση, τα φάρμακα να μην πουλούνται σε εξοργιστικά ψηλές τιμές. Και δεύτερον, ο έλεγχος. Δηλαδή πρέπει να έχουμε έναν εθνικό οργανισμό φαρμάκου, έναν ΕΟΦ, ο οποίος θα στελεχωθεί με προσωπικό, ώστε να μπορεί πράγματι να ελέγχει ανά πάσα στιγμή και όχι μόνο μια φορά την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των φαρμακευτικών σκευασμάτων. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι μιας φαρμακευτικής πολιτικής, αν θέλαν πράγματι να κάνουν. Και το τρίτο είναι να μειώσουμε την κατανάλωση μη απαραίτητων πρωτότυπων ακριβών φαρμάκων που παράγονται από τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις και να προτιμήσουμε φάρμακα γενώσιμα εξίσου αποτελεσματικά, δοκιμασμένα και αξιόπιστα. Αυτό μπορεί να δώσει στον κρατικό προϋπολογισμό μεγάλη ανάσα από τις φαρμακευτικές δαπάνες. Όλα αυτά λοιπόν συνδυασμένα θα ήταν μια φαρμακευτική πολιτική σε συνεργασία βέβαια πάντα του Υπουργείου και της Πολιτείας με τους λειτουργούς της υγείας. Τι κάναν τώρα αυτοί? Εξυπηρετώντας την τροϊκανή απέτηση, που πραγματικά πρέπει να ψάξουμε γιατί είναι τόσο έντονη και επίμονη η τροϊκανή απέτηση, να αναγράφεται μόνο η δραστική ουσία του φαρμάκου, όχι δηλαδή το όνομά του το εμπορικό, και ο άρρωστος να πηγαίνει στο φαρμακείο, να πληρώνεται από το δημόσιο ή από το ταμείο μόνο για το φτηνότερο γενώσιμο, και αυτός να πληρώνει στο φαρμακείο αν είναι να πάρει άλλο φάρμακο τη διαφορά, και ο φαρμακοποιός να είναι αυτός που τελικά θα αποφασίζει ποιο φάρμακο θα του δώσει μέσα από ποια συζήτηση με τον άρρωστο. Εδώ αρχίζουν τα... Ο φαρμακοποιός δηλαδή παίζει το ρόλο του γιατρού τώρα. Ναι, παίρνει ένα κομμάτι της δουλειάς. Προσέξτε, επειδή είμαι αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, δεν θέλω να περάσει η αντίληψη ότι η αντιπαράθεση είναι ανάμεσα σε γιατρούς και φαρμακοποιούς. Γιατί και οι συνάδελφοί μας οι φαρμακοποιοί ξεγελάστηκαν σε κάποια φάση και πίστεψαν ότι με αυτή την αλλαγή θα μεταφερθεί ένα κομμάτι ισχύος και εξουσίας σε αυτούς και θα είχαν κέρδη. Δεν είναι έτσι όμως. Διότι τώρα λέει η πολιτεία με αυτό που έκανε, θα πληρώνω μόνο το φτηνότερο γενώσιμο, που σημαίνει ότι όλη η παραγωγή της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, που δεν μπορεί να παράξει όπως δύο πολύ συγκεκριμένα επώνυμα μονοπόλια που παράγουν γενώσιμα, δεν μπορεί να τους ανταγωνιστεί, θα έρθουν αυτοί, θα κατακλείσουν την αγορά. Το ένα εξ αυτών μάλιστα έχει και σύστημα διανομής των φαρμάκων, που σημαίνει ότι θα κλείσουν και τα φαρμακεία σιγά σιγά, γιατί αυτή η μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση θα κάνει τα δικά της φαρμακεία να διανέμει τα φαρμακά της, θα έρθει στην αγορά, θα έρθει με 2-3 φορές φθηνότερο το ίδιο φάρμακο από ό,τι μπορούν να το παράξουν οι ελληνικές βιομηχανίες, και όπως γίνεται πάντα με τα μονοπόλια, θα μονοπολίσει την αγορά και μετά θα είμαστε στο έλεος αυτής της εταιρείας ή αυτών των εταιριών. Άρα έχουμε δύο προβλήματα. Το ένα είναι η απόπειρα μονοπόλησης της αγοράς, η καταστροφή της παραγωγικής βάσης της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, που είναι απαραίτητο πράγμα ακόμα και για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Και από την άλλη μεριά, η δυσκολία και η παραποίηση του ιατρικού επαγγέλματος. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό δεν είναι συντεχνιακό αίτημα. Όταν πάτε στο γιατρό, αυτό που θέλετε εσείς είναι να ξέρετε ότι ο γιατρός είναι υπεύθυνος για την αγωγή που σας δίνει. Εάν κάποιος άλλος μπορεί να αλλάξει το φάρμακο, εάν δεν πάει καλά ο άρρωστος με το φάρμακο, σε ποιον θα απευθυνθεί για να πει «δεν μου πήγε καλά το φάρμακο, άλλαξέ το μου, τι φταίει»? Πού θα πάει? Λογικά στο γιατρό. Ναι, αλλά έτσι όπως το κάνουν, ο γιατρός μπορεί να μην ξέρει καν ποιο συγκεκριμένο σκεύασμα έχει πάρει ο άρρωστος. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δούμε μακριά από συντεχνιασμούς και από λαϊκίστικες χαβιές, πρέπει να το δούμε πάρα πολύ συγκεκριμένα. Ναι, έπρεπε να μειωθεί η φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα, όχι με τους τρόπους που το κάνουν αυτοί, γιατί αυτοί τι κάνουν τώρα οι κυβερνώντες? Μεταφέρουν το κόστος αυτής της μείωσης φαρμακευτικής δαπάνης στον κόσμο. Σου λέει, εγώ τόσο πληρώνω,
αν κάνει παραπάνω το φάρμακο που παίρνεις, θα το πληρώσεις εσύ. Και αύξησαν μάλιστα και τη συμμετοχή σε φάρμακα που ο κόσμος μέχρι τώρα είχε 0% συμμετοχή. Mm. Δηλαδή καρκινοπαθείς, βαρέως, πάσχοντες έχουν φτάσει στο σημείο να χρειάζεται να πληρώνουν 100 και 200 και 300 ευρώ το μήνα εκεί που δεν πλήρωναν τίποτα. Mm. Αυτό είναι αντικοινωνική πολιτική. Η επόμενη ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι η εξής. Ποια είναι σήμερα η κατάσταση του ιατρικού σώματος, δηλαδή και των γιατρών, αλλά και του νοσηλευτικού προσωπικού? Κάποτε το να επέλεγε κάποιος μια ιατρική καριέρα σήμαινε εξασφαλισμένο επαγγελματικό μέλλον. Πώς είναι η κατάσταση σήμερα? Είναι αλήθεια αυτό που λες, Άγγελε. Κάποτε το να είσαι γιατρός δημιουργούσε και το φθόνο, γιατί ήσουν υποτίθεται στα ανώτερα κοινωνικά κλιμάκια, αλλά και το σεβασμό. Τα πράγματα έχουν αλλάξει δραματικά. Η κατάσταση για τους γιατρούς σήμερα είναι η εξής, όσο μπορούμε να την περιγράψουμε. Πρώτον, τεράστιο ποσοστό ανεργίας. Δηλαδή οι νέοι γιατροί δεν ξέρουν πια τι να κάνουν. Θέσεις δεν ανοίγουν στο δημόσιο και στο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα καθόλου. Αντιθέτως, ελαττώνονται συνεχώς. Στο ιδιωτικό επάγγελμα δεν μπορούν να δουλέψουν, γιατί ποιος έχει λεφτά να πληρώσει σε έναν γιατρό πια έξω, εκτός από ελάχιστα κομμάτια του πληθυσμού. Άρα για τους νέους γιατρούς το φάσμα της ανεργίας και της μετανάστευσης είναι πια μια πραγματικότητα. Στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά, και είναι. Στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά, εκτός από το ότι δεν είναι τόσο πολλοί αυτοί που απασχολούνται, οι συνθήκες με τις οποίες απασχολούνται δεν είναι ούτε καν να τις συζητάμε. Δηλαδή, ναι, μόνο με μπλοκάκια. Α, ναι, και εκεί μπλοκάκια. Βεβαίως, εκεί μπορεί να άρχισε κιόλας από εκεί. Μόνο με μπλοκάκια, καμία εργασιακή εξασφάλιση, κανένα ασφαλιστικό δικαίωμα, τίποτα. Αυτό πια δεν είναι. Δηλαδή, ένας γιατρός που θα δουλέψει στα ιδιωτικά με αυτόν τον τρόπο, θα φτάσει σε κάποια ηλικία κάποια στιγμή, θα κοιτάξει πίσω του και δεν θα έχει ούτε συνταξιοδοτικά τίποτα, ούτε ασφαλιστικά τίποτα. Μάλιστα. Αυτό είναι τραγικό. Γι' αυτό έχουμε αυτό το τεράστιο ποσοστό. Νομίζω ότι είναι πρώτοι οι γιατροί στους επιστήμονες που μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Δηλαδή, ο μέσος μισθός πού κυμαίνεται τώρα? Λοιπόν, τώρα για να τα πούμε. Στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Στο νοσοκομείο οι μισθοί τους έχουν πέσει κατά 40% από τότε που άρχισε το μνημόνιο. Δηλαδή, οι συνάδελφοί μας μαζί με τις εφημερίες, που ξέρουμε τι βασανιστικό πράγμα είναι και τι σημαίνει η εφημερία σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, έπαιρναν περίπου 2.500-2.800. Ήταν βέβαια επιμελητής Β, επιμελητής Α, διευθυντής, αυτό το πράγμα κλιμακώνεται. Έπαιρναν. Αυτή τη στιγμή, με τα στοιχεία που έχω εγώ και μας λέει και η Ομοσπονδία Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδος, δεν υπάρχει κανείς γιατρός που να παίρνει πάνω από 1.600 ευρώ των εφημεριών συμπεριλαμβανομένων, δηλαδή 24 ώρες λειτουργίας, 4 ή 6 ή 8 φορές το μήνα. Ο μισθός λοιπόν πρέπει να έχει φτάσει κατά μέσον όρο στα 1.300-1.400 ευρώ. 40% μείωση. Οι γιατροί που δουλεύουν στο πρώην ΙΚΑ ΕΟΠΗ, που δεν είναι αποκλειστικής απασχόλησης, δηλαδή δικαιούνται να έχουν και το ιατρείο τους, θα πούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό, παίρνουν μισθούς από 850 έως 1000 ευρώ το μήνα. Απίθανα νούμερα. Βεβαίως, καταλαβαίνω εγώ και καταλαβαίνουμε και όλοι μας ότι αν οι μισθοί πηγαίνουν συνολικά στα 480 και στα 500 ευρώ, είναι δύσκολο ακόμα και να το πεις. Όμως θα πρέπει η κοινωνία μας να καταλάβει ότι αν εξαθλειωθούμε όλοι μαζί, δεν θα κερδίσει κανένας. Και αν θέλεις να έχεις ένα γιατρό ο οποίος δεν θα παίρνει φακελάκι, όπως δεν θα παίρνει φακελάκι, θα μελετάει, θα έχει τη διάθεση της προσφοράς, της κοινωνικής προσφοράς, θα μπορεί να αντέξει 20 ώρες συνεχούς εργασίας σε άσχημες συνθήκες, πρέπει τουλάχιστον να είναι αξιοπρεπός αμοιβόμενος. Εκτός από το ότι πρέπει να έχει αξιοπρεπές συνθήκες εκεί που δουλεύει. Όλα αυτά λοιπόν δεν διασφαλίζονται τώρα. Και πολύ φοβάμαι ότι το δημόσιο σύστημα υγείας μπορεί να καταρρεύσει και από αυτό που λέμε burnout, δηλαδή την εξάντληση των γιατρών του. Αυτό είναι τρομερή η κατάσταση. Έχουμε λοιπόν νοσοκομεία αυτό, ΕΟΠΗ αυτό. Έχουμε όμως και τους αυτοαποσχολούμενους. Πολύ μεγάλο κομμάτι του ιατρικού δυναμικού της χώρας δουλεύει στο γιατρείο, σαν αυτοαποσχολούμενος. Εδώ πια το φάσμα της άμεσης καταστροφής και του κλεισίματος είναι πρώτον πυλών. Είναι λογικό η κοινωνία. Οι άρρωστοι δεν έχουν να πληρώνουν για να πηγαίνουν στο ιδιωτικό ιατρείο. Όμως είναι και η πολιτική της κυβέρνησης τέτοια που το ενισχύει το πρόβλημα. Δηλαδή, τη φορολόγηση την κάνει πια με τέτοιο τρόπο που είναι εξωπραγματικό για έναν ειδικά νέο επιστήμονα να ανοίξει ιατρείο. Προσέξτε, δεν αμφισβητώ και το λέω ευθέως ότι τμήματα του ιατρικού πληθυσμού και των αυτοαπασχολούμενων γιατρών φοροδιαφεύγανε συστηματικά. Δεν το αμφισβητώ αυτό. Αυτού του τύπου η φοροδιαφυγή πρέπει να χτυπηθεί, πρέπει να μπουν τέτοιοι τρόποι
Αλλά βέβαια τώρα με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, με την ηλεκτρονική παραπομπή, με την ηλεκτρονική επίσκεψη όπως είναι, όλα μπορούν να ελέγχονται. Δεν μπορεί να λες. Δεν ήσασταν ενάντια στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, όχι, σαν σύμβουλος. Όχι, είμαστε μάλιστα και προσφεύγοντες να γίνει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Θέλουμε να γίνει. Όμως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση αυτό που υπάρχει τώρα είναι μια καρικατούρα. Δεν λειτουργεί σχεδόν μία στις τρεις μέρες. Ταλαιπωρείται και ο κόσμος, ταλαιπωρούνται και οι γιατροί. Χρειάζεται ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Και χρειάζεται και κάτι άλλο. Χρειάζονται και τα λεγόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα οποία όμως θα γίνουν σε συνεργασία της πολιτείας με τους λειτουργούς της υγείας, με τις επιστημονικές εταιρείες και τους ιατρικούς συλλόγους, ώστε να μην μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, στο ποιο φάρμακο θα δώσει, σαν πρώτης κατηγορίας φάρμακο και τι εξετάσεις θα ακολουθήσει για να κάνει τη διάγνωση σε μια διαδικασία. Βέβαια, αυτά τα πρωτόκολλα, όπως καταλαβαίνετε, και σαν πολίτες και σαν άρρωστοι, δεν πρέπει να είναι τόσο στενά ώστε να εμποδίζουν τον γιατρό να κάνει αυτό που σκέφτεται ότι είναι σωστό εκείνη την ώρα για τον ασθενή του. Αλλά θα αποφευθούν οι υπερβολές, θα αποφευθεί η κατασπατάληση. Και αυτό είναι σημαντικό να γίνει και εμείς θέλουμε να γίνει. Κάθε δικλίδα που θα σπάει τη δυνατότητα της διαφθοράς θέλουμε να υπάρχει. Αρκεί να μην γίνεται αυτό το προγκρόμ κατά των γιατρών και αυτή η δημόσια διαπόμπευση όλων, επειδή κάποιοι ακόμα δεν κάνουν σωστά και τίμια τη δουλειά τους. Αλλά επειδή αναφέρθηκες και στην πρώτη ερώτηση ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη νοσοκόμων, θα ήθελα να μου πεις τι γίνεται και με το νοσηλευτικό προσεπτικό. Νομίζω ότι δεν θα είναι λάθος να πούμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα των νοσοκομείων είναι η έλλειψη νοσηλευτικού και γενικά υγειονομικού προσωπικού μη ιατρικού αυτή τη στιγμή. Η σχέση νοσηλευτών-νοσηλευτριών προς ασθενείς στην Ελλάδα πρέπει να είναι μια από τις χειρότερες του πολιτισμένου κόσμου. Ναι. Αυτό εμποδίζει τη νοσηλεία των ασθενών. Γιατί οι ασθενείς. Μπορεί ο γιατρός να κάνει τη δουλειά του κάποιες ώρες και να κάνει τη διάγνωση, να κάνει την αγωγή, να κάνει το χειρουργείο. Αλλά το νοσηλευτικό προσωπικό είναι η ψυχή του συστήματος, του νοσοκομείου. Αυτό θα σε περιθάψει. Αυτό θα σε προσέξει. Αυτό θα είναι μαζί σου τη νύχτα. Κατανοητό. Η τεράστια έλλειψη οδηγεί σε τεράστια προβλήματα. Και δεν αφήνει βέβαια ούτε το ιατρικό έργο να γίνει σωστά. Είναι λοιπόν κουρασμένοι, κακοπληρωμένοι, χωρίς να αναγνωρίζεται το έργο τους και πολύ λιγότεροι από όσους χρειάζονται. Χρειάζεται άμεση πολιτική πρωτοβουλία να αυξηθεί ο αριθμός των νοσηλευτών και των νοσηλευτριών στα νοσοκομεία, αν θέλουμε να υπάρχει στοιχειωδώς λειτουργών δημόσιο σύστημα υγείας. Και φαντάζομαι ο μισθός τους πρέπει να είναι πολύ χειρότερος και από τους γιατρούς. Ο μισθός τους, βέβαια, έχει φτάνει τόσο χαμηλά πια ο μισθός του γιατρού που θα είναι μαζί, αλλά βεβαίως είναι χαμηλότερος. Για σκεφτείτε ότι αυτά που γίνονται στη Γενική Εργατική Νομοθεσία με τα 500, 600, 700 μισθούς. Ισχύουν και για τους νοσηλευτές, για τις νοσηλεύτριες και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο νοσοκομείο. Για να μην πούμε για το προσωπικό των μαγειρίων ή των καθαριστών και καθαριστριών που τώρα πια δεν υπάρχουν σαν δημόσιοι υπάλληλοι στα νοσοκομεία, αλλά έχουν ανατεθεί σε εργολαβίες εξωτερικές που ξέρουμε πώς δουλεύουν και δεν ξέρουμε ούτε πώς είναι η αμοιβή τους, ούτε αν ασφαλίζονται. Εκεί τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα ακόμα. Ωραία. Μια και περιγράψαμε με ζωφερά χρώματα την κατάσταση στα νοσοκομεία, αυτή είναι η αλήθεια, τι να κάνουμε. Πες μας για τους αγώνες των γιατρών που πάνε σε αυτήν την ιστορία. Δηλαδή, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η συνδικαλιστική σας οργανώση στο συνδικαλιστικό επίπεδο των γιατρών. Υπάρχει το εξής. Είναι φανερό ότι η κοινωνική κατάσταση και η κατάσταση του κάθε εργαζόμενου καθορίζει και τη συνείδησή του. Δεν μπορούσαμε να είμαστε περήφανοι για τη γενικότερη κατάσταση της συνείδησης των λειτουργών της υγείας τα προηγούμενα χρόνια, την εποχή των παχαιών αγελάδων, ας πούμε, κτλ. Όμως αλλάζει η συνείδηση των γιατρών συνεχώς. Κοιτάξτε, θα πρέπει να μας εντυπωσιάσει, εμάς δεν μας εντυπωσιάζει, αλλά τον κόσμο τον εντυπωσιάζει, ότι αυτή τη στιγμή στην Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος υπάρχει ριζοσπαστική προοδευτική πλειοψηφία στο σωματείο με κινήσεις πάρα πολύ καλή κατεύθυνση και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ακούγεται πια η φωνή αυτών που είναι υπέρ της δημόσιας υγείας, υπέρ της εξυπηρέτησης των ασθενών, υπέρ της σωστής άσκησης της ιατρικής από τους λειτουργούς της υγείας. Άρα τα πράγματα αλλάζουν. Βεβαίως οι γιατροί και συντεχνιακά νιώθοντας ότι πιέζονται, ότι τα εισοδήματά τους πέφτουν πάρα πολύ και δικαίως σε μεγάλο βαθμό αντιδράσαν και αυθόρμητα. Και μάλιστα σε πολλά
σημεία και μάλλον έχουν δίκιο, θεωρούν ότι οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, δηλαδή οι ιατρικοί σύλλογοι ή τα κλαδικά σωματεία, είναι πίσω από τη συνείδηση του μέσου γιατρού που νιώθει το τσουνάμι της καταστροφής να έρχεται κατά πάνω του και ξαφνικά αισθάνεται απροστάτευτος. Mm-hmm. Αυτός βέβαια ο γιατρός που μέχρι τώρα στα συντηρητικά κόμματα ψήφιζε, με αυτούς ήτανε, με αυτή την κοινωνική κατάσταση συμφωνούσε. Αρχίζουν και αλλάζουν οι συνειδήσεις πολύ γρήγορα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στα αιτήματα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, στις διεκδικήσεις του, μπαίνει σε πολύ ψηλό σημείο η απέτηση για αύξηση των δημόσιων δαπανών για την υγεία, η προστασία των δημόσιων νοσοκομείων και των δημόσιων κοινωνικοασφαλιστικών δομών, η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία, η ενίσχυση των σταθερών δομών του ΙΚΑ ΕΟΠΗ για να μην δοθούν όλα στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Αρχίζει λοιπόν και διαμορφώνεται μια τέτοια συνείδηση που είναι ευνοϊκή. Εάν μάλιστα διαβάσουμε την ανακοίνωση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για αυτή την απεργία την αυριανή, θα δούμε ότι η περιγραφή που κάνει για την κατάσταση στο χώρο της υγείας είναι από μόνη της κόλαφος για τις μνημονιακές κυβερνήσεις και από μόνη της, αν κάποιος θέλει να σκεφτεί, οδηγεί στο ότι αν δεν ανατραπούν αυτές οι πολιτικές δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αυτά είναι θετικά. Mm-hmm. Αυτά όμως όλα πρέπει να περάσουν και στη συνείδηση των εργαζόμενων γιατρών. Αρχίζουν και περνάνε. Το βλέπουμε εμείς που κάνουμε συνδικαλισμό. Σε συγκινητοποιείς, πώς είναι η συμμετοχή που έχετε κάνει μέχρι τώρα? Θα πω με ειλικρίνεια ότι δεν είμαι ικανοποιημένος από τη συμμετοχή μέχρι τώρα. Ζητάνε κομμάτια των συναδέλφων να κάνουμε κινητοποιήσεις και μεγαλύτερες από αυτές που κάνουμε, αλλά όταν προκυρήσονται οι κινητοποιήσεις δεν είναι η συμμετοχή αυτή που θέλουμε. Δεν έχει φύγει ακόμα η ψευδαίσθηση του προσωπικού δολέματος. Δεν έχει εμπεδωθεί ακόμα η αντίληψη ότι μόνο ο μαζικός συλλογικός αγώνας, και επίτρεψέ μου Άγγελε και την παρέμβαση, σε συνεργασία με τους άλλους κλάδους των εργαζόμενων είναι ικανός να δώσει αποτελέσματα. Ενισχύεται αυτή η άποψη. Δεν είναι ακόμα κυρίαρχη. Μάλιστα. Προσπαθούμε να την κάνουμε κυρίαρχη και είμαι αρκετά αισιόδοξος. Γιατί αν δεν την κάνουμε κυρίαρχη και αν δεν αντισταθεί το ιατρικό σώμα μαζί με τους άλλους εργαζόμενους, η καταστροφή θα έρθει και δεν θα έχουμε προλάβει να κάνουμε τίποτα. Το ίδιο ισχύει και για τους νοσοκόμους και το νοσοκομιακό προσωπικό, το υγειονομικό προσωπικό. Στο νοσηλευτικό προσωπικό μέχρι τώρα, στη διοίκηση της Ομοσπονδίας υπήρχε αυτό που λέμε κυβερνητικός συνδικαλισμός. Mm-hmm. Δηλαδή δεν βγάζαν κουβέντα για τις κυβερνήσεις, ειδικά όταν οι κυβερνήσεις ήταν του ΠΑΣΟΚ. Γιατί αυτό είναι? Υπήρχε μια τέτοια πλειοψηφία, προσπαθούσαν οι άνθρωποι της αριστεράς να έχουν μια συμμετοχή παραπάνω, δεν τα κατάλαβα. Τώρα όμως, ακόμα και η ηγεσία αυτών της Ομοσπονδίας, η οποία δεν έχει αλλάξει και πολύ σε σχέση με το παρελθόν, μπαίνει μπροστά στις κινητοποιήσεις. Θέλει να κινητοποιηθεί και μαζί με τους γιατρούς για τα προβλήματα των νοσηλευτών, των νοσηλευτριών, του υπόλοιπου προσωπικού των νοσοκομείων. Εμείς το βλέπουμε σαν θετική εξέλιξη αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει κάτι, αν είναι να γίνει. Αλλάζουν οι συνειδήσεις. Θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι τίποτα δεν είναι όπως ήταν χθες, πολύ περισσότερο όπως ήταν προχθές και τίποτα δεν θα είναι αύριο όπως ήταν σήμερα. Αυτό ίσως είναι και το μοναδικό θετικό στοιχείο του μνημονίου, έχει αλλάξει ριζικά συνειδήσεις. Αλλάζει γιατί η καταστροφή πια είναι φανερή. Είναι φανερή η καταστροφή. Υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα στο συνδικαλιστικό κίνημα των γιατρών. Mm. Το ένα είναι τα ίχνη του συντεχνιασμού που έρχονται από το παρελθόν, του στενού συντεχνιασμού και του συντηρητικού συνδικαλισμού. Τι λέει αυτό? Ότι μπορεί όποια πολιτική θέλουν να εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις, αλλά εμείς θα τη βρούμε τη λύση αν είμαστε ένα ισχυρό λόμπι και διεκδικούμε από τις κυβερνήσεις, γιατί έχουμε εξουσία σαν ιατρικό σώμα και θα τα καταφέρουμε. Οι ψευδεστήσεις αυτές καταραίουν ευτυχώς, αλλά μας ταλαιπωρούν ακόμα με ορισμένους συντηρητικούς συνδικαλιστές, οι οποίοι βρίσκονται σε ηγεσίες οργάνων του ιατρικού σώματος. Αυτές οι ψευδεστήσεις λοιπόν πρέπει να σπάσουν. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι και κάποιοι πάλι συντηρητικοί συνδικαλιστές συντεχνιακής αντίληψης που έχουν την ψευδέστηση ότι αν διαλυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, αυτοί που θα ωφεληθούν θα είναι οι αυτοαπασχολούμενοι γιατροί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ότι αυτοί θα βγάλουν τα λεφτά. Τεράστια ψευδέστηση, τεράστιο λάθος, καταστροφικό. Εάν διαλύονται οι δημόσιες δομές υγείας, αυτοί που ωφελούνται είναι τα μεγάλα συμφέροντα τα οποία παραμονεύουν και τον κόσμο να αφαιμάξουν από λεφτά, αλλά και τους γιατρούς να κάνουν φτηνό εργατικό δυναμικό για να βγάλουν περισσότερα λεφτά. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει προκηρύξει για τις 17 Ιανουαρίου, για αύριο, πανιατρική απεργία. Θα ήθελα να μου πεις τα βασικά αιτήματα.
αυτής της απεργίας. Η κατάσταση που περιγράψαμε πριν στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, στα πρώην ΙΚΑ, ΕΟΠΗΣ, τους αυτοαπασχολούμενους γιατρούς, όπως την συζητήσαμε, έτσι καταγράφεται και στα ντοκουμέντα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Άρα, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θεωρεί ότι είναι καταστροφική η πολιτική που ασκείται και ζητάει από όλους τους γιατρούς της χώρας, σε οποιαδήποτε θέση δουλεύουν, είτε νοσοκομιακοί, είτε αυτοαπασχολούμενοι, είτε γιατροί ασφαλιστικών ταμείων, να απεργήσουν αύριο για να αντισταθούμε πρώτα και να αντιστρέψουμε αυτή την πορεία. Θα σας πω μερικά χαρακτηριστικά αιτήματα που πραγματικά είναι καλό να τα γνωρίζουμε. Πρώτον, ζητάμε νοσοκομιακή περίθαλψη δημόσια και δωρεάν για όλους τους πολίτες. Με σχέση εργασίας για τους γιατρούς των νοσοκομείων, πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Και διασφάλιση βέβαια των απαραίτητων κονδυλίων για να συμβεί αυτό. Ζητάμε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για τον ΕΟΠΗ τουλάχιστον στο 1% του ΑΕΠ. Έχει καταβαραθρωθεί αυτή τη στιγμή στο 0,4% του ΑΕΠ και θα καταστραφεί. Αύξηση λοιπόν της χρηματοδότησης. Απαιτούμε ανακεφαλαιοποίηση των απολειών των ασφαλιστικών ταμείων, το οποίο έχει να κάνει και με το ιατρικό προσωπικό, γιατί το τσάι το καταστρέψανε, αλλά και με την αδυναμία των ασφαλιστικών ταμείων να καλύπτουν τους αρρώστους με ασφαλιστικές εισφορές και με υγειονομικές εισφορές όταν τις χρειάζονται. Ζητάμε ηλεκτρονική συνταγογράφηση, το συζητήσαμε και πριν, ασφαλή, προσβάσιμη και ολοκληρωμένη. Και για εξυπηρέτηση για τον γιατρό και τον άρρωστο, αλλά και σαν δικλίδα ασφαλείας για να σπάνε τα κυκλώματα διαφθοράς, κακοδιαχείρισης κτλ. Ζητάμε θεραπευτικά πρωτόκολλα και έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης με επιστημονικά κριτήρια και όχι μέτρα σαν την υποχρεωτική εφαρμογή της δραστικής που μόνο ορισμένα μονοπόλια εξυπηρετούν. Ζητάμε υποστήριξη της λειτουργίας των στεγασμένων μονάδων του ΕΟΠΗ και των εργαστηρίων του. Τα έχουν αποδυναμώσει τα εργαστήρια, έχει φύγει το προσωπικό, δεν παίρνουν αντιδραστήρια και όλοι οι ασθενείς στέλνονται προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Εμείς θέλουμε να υπάρχουν οι δημόσιες κοινωνικο-ασφαλιστικές δομές να μπορεί να εξυπηρετείται ο κόσμος δωρεάν. Ζητάμε να μην προχωρήσουν οι συγχωνεύσεις των νοσοκομείων, που είναι ένας εύσχυμος τίτλος που σημαίνει κλείσιμο νοσοκομείων και εξαφάνιση 11.000 κλινών την ώρα που οι ανάγκες σε δημόσια νοσηλευτικά κρεβάτια είναι μεγάλες. Και ζητάμε αυτό να γίνει ανεξάρτητα από το πόσο άσχημα έχουν χωροθετήσει τα νοσοκομεία και έχουν κάνει μέχρι τώρα και για τους φετολογικούς ακόμα λόγους και για εκλογικούς λόγους την κατανομή τους στη χωροταξική, πριν γίνει ένας χάρτης υγείας αξιόπιστος που θα δείχνει ποιες είναι οι ανάγκες υγείας σε κάθε περιοχή, δεν μπορεί να κλείνουν νοσοκομεία μόνο επειδή το συμφώνησαν αυτό να το κάνουν με την Τρόικα. Είμαστε λοιπόν αντίθετοι, κανένα κρεβάτι να μην λείψει, κανένα νοσοκομείο να μην κλείσει, μέχρι να υπάρξει αξιόπιστος χάρτης υγείας που θα λέει ποιες είναι οι ανάγκες της χώρας. Είμαστε σίγουροι ότι θα λέει πως είναι μεγαλύτερες από τη δυνατότητα που έχουμε. Πλήρωση θέσεων, προσέξτε, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ξέρει ότι αν δεν υπάρξει πλήρωση θέσεων νοσηλευτικού, παραϊατρικού, τεχνικού, βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού, δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι δημόσιες δομές υγείας. Το βάζουμε λοιπόν στο πλαίσιο προσωπικό, όλα είναι ευχολόγια των αιτημάτων μας. Και στο τέλος βάζουμε ότι χρειάζεται και η συγκρότηση ενός κοινωνικού μετώπου για την καταπολέμηση της παραοικονομίας στον χώρο της υγείας, της προκλητής ζήτησης, της πατάλης, της συναλλαγής και της εκμετάλλευσης του αρρώστου. Μην το θεωρείς ότι αυτό είναι μικρή σημασίας, είναι μεγάλη σημασίας όταν μπαίνει στα αιτήματα του ανώτατου σώματος των γιατρών της χώρας. Σαν κατακλείδα της σημερινής συζήτησης, θα ήθελα να τονίσω ότι ο ιατρικός κόσμος, παρά τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει, παρά την υποβάθμιση της θέσης του, των συνθήκων εργασίας του, των μισθών του, των συντάξεών του, θα πρέπει να δείξει αυτή τη στιγμή απόλυτη κοινωνική συνειδητοποίηση, να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους χυμαζόμενους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι σε πολύ δύσκολη θέση, και να υπάρξει μια συμμαχία κοινωνική ανάμεσα στους γιατρούς και στους υπόλοιπους εργαζόμενους. Είναι η μόνη λύση αν δεν θέλουμε η ανθρωπιστική κρίση να γίνει τεράστια και να κατασπαράξει ο ένας τον άλλον σε αυτή την κοινωνία. Ελπίζω ο αγώνας σας να δικαιωθεί, γιατί πραγματικά αφορά όλους τους Έλληνες, γιατί είναι το ζήτημα της υγείας το πολύτιμότερο ίσως πράγμα που έχουμε. Και με αυτό κλείνουμε αυτή τη συνέντευξη και σε ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους του left.gr. Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά.